Και συνεχίζουμε εδώ στο Δρόντα Ακαδημαϊκά και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Θεόδωρο Καράγλου, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο NN Channel. Καλησπέρα, καλησπέρα και Αντίδου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον τρόπο αυτό διαδικτυακά στο κανάλι το NN Channel του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και παράλληλα θέλω να συγχαρώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την πρωτοβουλία του αυτή, της δημιουργίας δηλαδή ενός διαδικτυακού καναλιού που θα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας στις δύσκολες ημέρες λόγω πανδημίας που ζούμε όλοι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, που βρίσκεστε και εσείς μαζί μας και θα ανοίξουμε μια έτσι όμορφη συζήτηση και με αυτόν τον τρόπο. Να πάμε και λίγο όμως στα τωρινά θέματα. Σε λίγες μέρες Χριστούγεννα, διαφορετικά βέβαια για όλους μας, τίποτα δεν θυμίζει τις προηγούμενες εποχές. Μετά από τις ανακοινώσεις για τα τοπικά lockdown σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που ακούσαμε χθες, η Βόρεια Ελλάδα σταθερά μπροστά σε κρούσματα. Πώς εκτιμάτε την κατάσταση και για τις γιορτές που έρχονται σε αυτό το επίπεδο? Είναι όπως τα λέτε, κυρία Ερβανδίδου, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί ενδεικτικά αναφέρω ότι από τις 10 περιφερειακές ενότητες με τη σύγχρονη ορολογία, παλιούς νομούς δηλαδή, που είναι πιο επιβαρημένες στην Ελλάδα συνολικά, οι 9 είναι στην Μακεδονία και τη Θράκη. Και ειδικότερα οι 6 είναι στην κεντρική Μακεδονία, πλην δηλαδή της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, οι άλλες 6 ενότητες, η Θεσσαλονίκη, η Πέλα, η Πιερία, οι Μαθίες, η Αριστοκυλικής, είναι πάρα πολύ φορτωμένες. Όπως επίσης και η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, όπως επίσης και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας και Ξάνθης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η δέκατη βέβαια είναι η Λάρισα, αν θέλετε, έτσι, αν έχετε την απορία και την περιέργεια ποια είναι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα που οφείλεται σε πολλούς λόγους. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει στην ώρα της κορύφωσης του πολέμου με έναν δυνατό, αόρατο εχθρό, τον οποίο μέχρι πρώτη δεν γνωρίζαμε και καθόλου. Τώρα τον προσπαθούμε να τον μάθουμε σιγά-σιγά. Δεν πρέπει να σταματάμε και να ψάχνουμε να βρούμε τι έφταιξε, τι δεν έφταιξε, γιατί έτσι είχαμε την κορύφωση αυτή και όλα τα σχετικά, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα και τι θα κάνουμε αύριο για να τον νικήσουμε αυτόν τον δυνατό εχθρό, τον κορονοϊό. Λοιπόν, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θεωρώ ότι αν όλοι μας είμαστε ψύχρεμοι, σοβαροί, συγκρατημένοι και ειδικά τις μέρες των εορτών που πλησιάζουν, των Αγίων Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων, κοιτάξουμε να εφαρμόσουμε και να τηρήσουμε με θρησκευτική ευλάβεια τα υγειονομικά μέτρα για την προστασία καταρχήν του εαυτού μας και της οικογένειάς μας, αλλά και συνέχεια της δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με την έλευση του εμβολίου που σήμερα ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, τα ευχάριστα ότι δηλαδή 27 Δεκεμβρίου ξεκινάνε τα πρώτα εμβόλια, μπορούμε να το νικήσουμε και μπορούμε να χαμογελάσουμε με αισιοδοξία στο μέλλον. Ελπίζω, μάλλον θα έλεγα ότι είμαι σίγουρος, ότι το 2021 θα είναι μια καλύτερη χρονιά, γιατί στο πρώτο τετράμινο, πεντάμινο του 2021, όταν έχουμε πετύχει τον εμβολιασμό της τάξης του 70% του πληθυσμού, θα έχει αποκτηθεί πλέον η ανοσία και θα ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία που δυστυχώς τύχησε εκατομμύρια στην Ιφίλιο ανθρώπινους νεκρούς και αρκετές χιλιάδες νεκρών δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Και εμείς αυτό αισιοδοξούμε, κύριε Υπουργέ. Πιστεύετε ότι και μέσα στην άνοιξη και μέχρι να φτάσουν και τα υπόλοιπα εμβόλια και να εμβολιαστεί ακόμα περισσότερο πληθυσμός και να φτάσουμε στην ανοσία, όπως είπατε, θα χρειαστούν να δημιουργηθούν μοντέλα τύπου ολικών lockdown, όπως είπαμε και σε περιφέρειες της Δυτικής Αττικής και στη Βόρεια Ελλάδα? Ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί. Στην Δυτική Αττική, ξέρετε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν οι Ρωμά οι οποίοι από άγνοια, από κακώς εννοούμενο, τσαμπουκά, δεν εφαρμόζουν τα μέτρα και δεν τηρούν τα μέτρα με θρησκευτική ευλάβεια όπως άπρεπε για την προστασία του εαυτού τους και την προστασία των συνανθρώπων τους. Γι' αυτό το λόγο έτσι επιβλήθηκε ένα σκληρό lockdown. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς εδώ θα είμαστε πολύ πιο ψύχρεμοι και πολύ πιο συνεργάσιμοι. Θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας μας καταρχήν και της δημόσιας υγείας στη συνέχεια. Οπότε δεν θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα. Αυτό όμως που ξεκαθαρίζω από την αρχή είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιφερειακής ενότητας, κάθε περιοχής. Και όπου χρειαστεί, αν χρειαστεί, μακάρι το τονίζω να μην χρειαστεί, θα επιβάλλει και άλλα μέτρα συμπληρωματικά, αν έτσι πρέπει, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και δεν δικαιολογείται καμιά απώλεια ανθρώπινης ζωής.
Μάλιστα. Κύριε Καράγλου, να πάμε τώρα και λίγο σε πιο αισιόδοξο θέμα και μιας και εκπέμπουμε από το Indian Channel το δρώντας ακαδημαϊκά και έχουμε να κάνουμε με καινοτομία, ανάπτυξη, παιδεία, εκπαίδευση. Με αφορμή το project της Pfizer που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα ανακοινώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, και νέες προσλήψεις έως το 2021. Η Μακεδονία θα μπορούσε να αποτελέσει στο μέλλον ή στο άμεσο μέλλον βασικά κέντρο καινοτομίας και έρευνας για τα Βαλκάνια. Τι πιστεύετε? Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες γιατί η Μακεδονία γενικότερα έχει πολλές σημαντικές πανεπιστημιακές σχολές οι οποίες προφανώς και παράγουν ένα πολύ σημαντικό αριθμό επιστημόνων, νέων παιδιών με όλα τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα για να κάνουν καριέρα, που δυστυχώς λόγω έλλειψης των εξειδικευμένων θέσεων των σπουδών που έχουν, πολλά από αυτά αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Και ήδη έχουμε πει ότι πολλές φορές ότι τα χρόνια της κρίσης δυστυχώς φτάσαμε τις 500.000 νέα παιδιά τα οποία είναι εξενιτεμένα και έχουν αναζητήσει δουλειά σύμφωνα με τα προσόντα που έχουν, τα ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία έχουν, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ή και σε άλλες μακρινότερες χώρες, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία κτλ. Βλέπουμε όμως ότι τώρα έχει αρχίσει κάτι να κινείται. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, λέω σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Θεσσαλονίκης. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ ένα από τα δύο μεγάλα project τα οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε. Το ένα είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, που είναι ένα σημαντικό έργο για την οικονομική τόνωση της ευρύτερης περιοχής μας. Το δεύτερο είναι η δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς, του γνωστού με το όνομα Thesintech. Όταν το Σεπτέμβριο του 2019 ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της 84ης ΔΕΘ στην ομιλία του ανέφερε τη δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς, ήταν αρκετοί αυτοί που το κοιτούσαν παράξενα και λέγανε τι είναι αυτά που μας λέει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Όμως αυτό το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς, το Thesintech, μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, καθημερινά, σιγά σιγά αρχίζει να προχωράει η διαδικασία του. Ήδη παραχωρήθηκε από το υπερταμείο, γιατί δυστυχώς εκεί ήταν υποθηκευμένο, ήταν περιουσία του ελληνικού λαού, του ελληνικού δημοσίου που έχει υποθηκευθεί στο υπερταμείο, όπου η πλειοψηφία ήταν ξένη. Αφού πίστηκαν λοιπόν, παραχωρήσαν το οικόπεδο των 761 στρεμάτων στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας καταρχήν και στη συνέχεια στο τεχνολογικό πάρκο Thesintech, συστήθηκε το νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς. Έχει προχωρήσει η διαδικασία, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα, τη ανάθεση του ειδικού χωρικού σχεδίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Έχει προχωρήσει η ανάθεση σε ιδιωτικό πολεοδομικό γραφείο της ιδιωτικής πολεοδόμησης περιοχής και υπάρχουν ήδη επαφές με κολοσσίες εταιρείες. Μία από αυτές είναι και επίκαιρη λόγω των ημερών και λόγω του εμβολίου που πρώτο θα κυκλοφορήσει και θα είναι ένα από τα πρώτα εμβόλια που θα εμβολιαστούμε. Είναι η εταιρεία της Pfizer. Η Pfizer για μας είναι πολύ σημαντική γιατί είναι μια εταιρεία κολοσσιαία. Αναφέρω δεικτικά ότι έχει προϋπολογισμό 260 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή χοντρά-χοντρά μια μισή φορά πάνω το ΑΕΠ της Ελλάδος, για να καταλάβετε την τάξη του μεγέθους, μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι μια εταιρεία επίσης που έχουμε το πλεονέκτημα και την τύχη, την ευλογία Θεού, να έχει διευθύνοντα σύμβουλο, CEO, έναν Θεσσαλονικιό επιστήμονα που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη τώρα και ηγείται της Pfizer, τον Άλμπερτ Μπουρλά, εβραϊκής καταγωγής, γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός και πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου συνέχισε τις σπουδές του και με μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Ήδη λοιπόν έχει ανακοινωθεί το Ψηφιακό Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο είναι μια επένδυση η οποία έχει ξεκινήσει, έχει προσλάβει περίπου 200 επιστήμονες και τονίζω και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι από τους 200 επιστήμονες αυτούς, οι 200 αυτοί επιστήμονες επιλέχθηκαν από 3.500 αιτήσεις που γίναν συνολικά, από τις οποίες το 20% προήλθαν από Ελληνόπουλα που βρίσκονται και εργάζονται στο εξωτερικό. Ήδη τονίζω ότι ανακοίνωσε και μια νέα επένδυση, τη δημιουργία ενός ψηφιακού κέντρου παροχής υπηρεσιών που συνίσταται στον έλεγχο των λογιστικών της Pfizer παγκοσμίως και στην οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού της Pfizer επίσης παγκοσμίως. Αυτή η επένδυση θα απασχολήσει άμεσα άλλα 650 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν τόσο ισχυρά ονόματα όπως είναι Pfizer, όπως είναι η Cisco που και αυτή ήδη έχει κάποια μικρή παρουσία, όπως είναι η Microsoft που στην Αθήνα έχει δηλώσει ότι θα εγκατασταθεί, ανοίγουν σιγά σιγά τον ορίζοντα, δίνουν τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε ότι μεγάλες επενδύσεις και μεγάλες εταιρείες που μέχρι πρώτη ως ακούγαν Ελλάδα και φεύγαν μακριά ενώ για business,
μπροστά στο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει, μπροστά στο ενδιαφέρον προσωπικά του Πρωθυπουργού, δηλώνουν το παρόν. Και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία, μας γεμίζει χαμόγελα για την ελπίδα και την προοπτική που έχουν τα παιδιά μας, οι νέοι επιστήμονες του τόπου μας, να μείνουν εδώ, να βρίσκουν δουλειά με τις οικογένειές τους μαζί, εδώ στην χώρα που γεννήθηκαν και μεγαλώσαν. Όπως είπατε, κύριε Υπουργέ, με αυτά που ακούσαμε και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα και όντως κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστρέψουν τα μυαλά, οι επιστήμονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή, να επιστρέψουν και πίσω στην πατρίδα τους και στην οικογένειά τους. Κλείνοντας την επικοινωνία μας, θα ήθελα ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε και εν όψη βέβαια των εορτών, στους πολίτες και της Μακεδονίας και της Θράκης και φυσικά όλης της Ελλάδας. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, να περάσουν καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με αγάπη, κοντά στους δικούς τους ανθρώπους, με αυστηρή προσήλωση στα υγειονομικά μέτρα για την προστασία του εαυτού μας, των οικογενειών μας, των συνανθρώπων μας, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουμε αργότερα το Πάσχα του 2021 και τα επόμενα Χριστούγεννα να είμαστε όλοι παρόντες και να μην λείψει κανένας. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλή χρονιά ευλογημένη από τον Θεό, γεμάτη υγεία, ευτυχία, δημιουργία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας στο σπιτικό του. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, που είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε και εμείς καλές γιορτές, καλή δύναμη στο έργο σας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαστε καλά.